Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 22 Δευτέρου του 2022. Είναι εντυπωσιακή αυτή η ημερομηνία. Διαβάζετε και ανάποδα, έτσι. Λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή «Αυτή είναι η λύση» και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα, τι άλλο, της επικαιρότητας. Ξεχωρίζει βεβαίως η ρωσο-ουκρανική κρίση, η οποία τα τελευταία 24 ώρα κλιμακώθηκε. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια, καθότι έχουμε και άλλα θέματα. Ό,τι προλάβουμε θα συζητήσουμε, γιατί πιστέψαμε σήμερα είναι εξαιρετική η καλεσμένη, είναι η πλέον ειδική και είναι και πολύ αγαπητή σε εσάς. Το ξέρω από τα τηλεφωνήματα που δέχομαι κάθε φορά που τους καλώ. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα, εκτός από την ρωσο-ουκρανική κρίση, θα ασχοληθούμε και με τη σύμβαση για τις γαλλικές φρεγάτες και τα Ραφάλ που κυρώθηκε στη Βουλή, για τον συνοδό εξοπλισμό του Ραφάλ και τα επιπλέον αεροσκάφη που θα αγοράσουμε. Επίσης, σήμερα ξεκινάει και ο 64ος γύρος, ο οποίος διεξάγεται στην Αθήνα, των διαπραγματεύσεων των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ούτε αγώνας box να ήταν, θα έχει τελειώσει. 64ος γύρος. Χρόνια ατελείωτα και βεβαίως δεν περιμένει κανείς σήμερα να δοθεί η λύση, ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Αλλά θα κάνουμε κι εμείς μία αναφορά στο τι σημαίνουν όλα αυτά. Επίσης, υπάρχει και η πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Νουδένδια, του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας μας, στο Όσλο, και εκεί επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται να προβεί σε εξορίξεις υδρογονανθράκων στο Αιγαίο και ότι δεν τίθεται θέμα από κοινού στην εκμετάλλευσή τους με την Τουρκία. Εντάξει, το δεύτερο εννοείται. Στην εκμετάλλευση με την Τουρκία δεν πρόκειται να υπάρξει. Αλίμονο. Αλλά ότι δεν ενδιαφερόμαστε για εξορίξεις υδρογονανθράκων, όταν η ενέργεια έχει τεράστιο πρόβλημα και συνεχώς οι τιμές της αυξάνονται και κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσουν. Τέλος πάντων, όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, θα τα δούμε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή, εδώ παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους, όπως σας είπα, αρχές γενομένες από τον καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Μάζη, τον οποίο τον ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, κύριε καθηγητά, που είστε κοντά μας. Νομίζω ότι μεγάλη χαρά. Ο πλέον ειδικός, ο πλέον κατάλληλος να μας μιλήσει για το πιο επίκαιρο ζήτημα των ημερών, όχι της ημέρας, για τη ρωσο-ουκρανική κρίση. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω, να χαιρετήσω τον κύριο Γρίβα, τον κύριο Γάκη. Τους προαναγγείλατε και καλά κάνατε. Κώστας Γρίβας, λοιπόν, καθηγητής της Σχολής Ευελπίδων μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Και σε σύνδεση μέσω Skype από τη Φλόρινα, παρακαλώ, με τον γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Γάκη, τον πρώην διοικητή του ΑΧΕΠΑ. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι, κύριε Γάκη. Καλησπέρα από την Φλόρινα, όπου η Ελλάδα αρχίζει από εδώ, αλλά δεν τελειώνει εδώ. Και εδώ αφουγκραζόμαστε πιο έντονα τις μεταβολές που γίνονται στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Γιατί το λέτε αυτό, για πέστε μας. Διότι κάτι το οποίο δεν ξέρουν οι Έλληνες είναι το παιχνίδι το οποίο παίζεται μεταξύ Ανατολής, μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, στο γειτονικό μας κρατήδιο, μόλις μερικά χιλιόμετρα από το σπίτι που σας μιλάω. Μάλιστα. Ωραία μας κάνετε και ωραία εισαγωγή. Λοιπόν, άρα έχουμε να πούμε πάρα πολλά στη συνέχεια. Χαίρομαι γι' αυτό, κύριε καθηγητά, κύριε Μάζη, ο λόγος σε εσάς. Είδαμε όλοι τι έγινε τα τελευταία 24 ώρα. Δεν νομίζω να κλείσανε δύο. Ένα 24ωρο, όπου η Ρωσία με τον, εντάξει, τον Βλαντιμίρη Πούτιν, τον Βλαντιμίρο Πούτιν, ο οποίος νομίζω ότι δίνει μια άλλη διάσταση στο τι σημαίνει ηγέτης. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω, ανεξάρτητα με τα σχόλια που θα ακολουθήσουν. Αναγνώρισε λοιπόν στα ανατολικά της Ουκρανίας δύο περιοχές που είναι ρωσόφωνες. Και αυτό βέβαια δεν μπορεί να έγινε πρώτον τυχαία και δεύτερον δεν μπορεί να μην έχει συνέπειες. Όταν λέμε συνέπειες, δεν λέω τώρα, κύριε καθηγητά μου, για αυτά που τον απειλεί η Δύση, οι Αμερικανοί, ότι θα σταματήσουν οι επενδύσεις στη Ρωσία και ένα σωρό άλλα. Αυτά άλλωστε τα είχε απορρίψει από πριν ο Πούτιν. Αλλά οι συνέπειες, θέλω να μας πείτε στη συνέχεια ποιες θα είναι για τις γύρω περιοχές, αλλά πολύ περισσότερο να δούμε και η Ελλάδα εδώ που εμπλέκεται. Η Ελλάδα δηλαδή από εκεί έχει να κερδίσει, έχει να χάσει. Ο λόγος σας. Ευχαριστώ, κύριε Φανίδη. Καταρχάς να πούμε κάτι. Να πούμε πώς φτάνουμε εκεί, παίρνοντας μερικά γεγονότα σημαντικά των τελευταίων ημερών. Τα πέντε τελευταία 24 ώρα
κατά κοινή ομολογία Δύσεως και Ανατολής, το Ντονμπάς βομβαρδίζεται. Η δυσιογραφία δεν λέει από ποιους βομβαρδίζεται. Όντως. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Ναι, σωστά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το Ντονμπάς βομβαρδίζεται και βγαίνουν φωνές όπως ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο οποίος τη λέει «εκεί γίνεται γενοκτονία». Μάλιστα. Δεν λέει ποιος κάνει τη γενοκτονία. Κρατώντας αυτά τα δύο και βλέποντας ότι η Ρωσία εκενώνει σε συνεργασία με τις δύο αυτές περιοχές τον πληθυσμό, μέχρι χθες, προχθές πρέπει να είχε εκενώσει συνολικά κάπου 15.000 άτομα, με λεωφορεία, με αυτοκίνητα, όπως μπορούσε, και να τα μεταφέρει στο Ροστόφ, το οποίο η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών νόμισε ότι ήταν ουκρανικό. Και σκέπτομαι και εγώ και λέω, σκέψου η χώρα που δεν δει ο ήλιος ποτέ, η μεγάλη αυτή ναυτική αυτοκρατορία, η χώρα η οποία χαρακτηρίζεται από την πρόοδο που έδωσε στην επιστήμη της γεωγραφίας, η χώρα με την Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία, να έχει μία Υπουργό Εξωτερικών η οποία δεν ξέρει πού βρίσκεται το Ροστόφ. Έχει σημασία και αυτό. Πώς δεν έχει. Υπουργός Εξωτερικών είναι. Βέβαια. Δεν είναι... Τι γίνεται λοιπόν. Υπουργός Ανεπιτροπής. Γίνεται λοιπόν κατ' ομολογία των Δυτικών μία γενοκτονία. Πού, στο χώρο του Ντονμπάς. Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσουν, γιατί ακούνε ονόματα οι τηλεθεατές μας και είναι φυσικό να μην τα ξέρουν. Το Ντονμπάς είναι η μεγάλη περιοχή, το σύνολο της περιοχής, η οποία, το οποίο συνίσταται από δύο όμπλαστ, δύο επαρχίες. Έτσι. Του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ. Μέσα εκεί λοιπόν, που είναι μόνο ρωσόφωνοι, γίνεται γενοκτονία, λένε οι δυτικοί ηγέτες. Και προσπαθούν κάποιοι εδώ να μας πούν ότι αυτό είναι προβοκάτσια, λέει, του Πούτιν και των Ρώσων, για να καταλήξουμε στο σημείο που καταλήξαμε και να πάνε εκεί τελικώς ρωσικά στρατεύματα. Και λέω, συνεπώς, εάν παρακολουθήσουμε την δυτική δημοσιογραφία και τις δυτικές δηλώσεις, θα υποθέσουμε ότι οι ρωσόφωνοι του Ντονμπάς έχουν πάθει κάτι κρανιοεγκεφαλικό, κάποια διαταραχή και αλληλογενοκτονούνται. Έτσι. Μάλιστα. Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι τόσο αγωνία είχαν οι δυτικοί για να μπορέσουν με μαύρη προπαγάνδα να προκαλέσουν τον Βλαδίμηρο Πούτιν να κάνει κάποιο απονενοημένο, που δεν ξέρουν ούτε τι λένε και τι καταθέτουν. Πάμε παρακάτω. Ερώτημα. Δηλαδή, τι θέλετε να μας πείτε, ότι ο κύριος Πούτιν έκανε καλά που αναγνώρισε έτσι αυθαίρετα δύο επαρχίες και τις έκανε ουσιαστικά δύο ξεχωριστά κράτη για τη Ρωσία? Μάλιστα. Όχι. Από νομικής απόψεως αυτό είναι παράνομο. Παντελώς παράνομο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Το δικαιολογείτε? Όχι. Το εξηγώ όμως. Τι θέλετε να πείτε, να σας πω. Όταν μας βγαίνει ξαφνικά όλη αυτή η ευαισθησία ημών των Δυτικών για τον Ντονμπάς, ερωτώ τους ιδίους ευαισθήτους, τι ακριβώς ευαισθησία τους βγήκε για την ανακήρυξη της τουρκοκυπριακής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου, εντός πολλών εισαγωγικών, «Θου κύριε φυλακή το στόματί μου», την οποία ανεκήρυξε η Τουρκία ή στην Τάλενα Κύπρο. Τι έκανε η Τουρκία? Έκανε ακριβώς αυτό το οποίο έκανε και ο Πούτιν. Αλλά έκανε και κάτι χειρότερο. Επειδή προϋπήρξαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, 4 τουλάχιστον, οι οποίες απειγόρευαν ρητός με ομοφωνία το Συμβουλίο Ασφαλείας. 15 μέλη έχει, εκ των οποίων τα 5 είναι μόνιμα.
Με ομοφωνία λοιπόν του Συμβουλίου Ασφαλείας απαγορεύεται να ανακηρυχθεί κράτος εκεί. Οι Τούρκοι το αναγνωρίζουν. Στέλνουν στρατεύματα. Οι δε Δύσεις, η οποία μάλιστα εις το συλλογικό σύστημα ασφαλείας των δυτικών που λέγεται ΝΑΤΟ, το οποίο είναι εσχάτως αποδεικνύεται εξαιρετικά ευαίσθητο για τις πράξεις του Πούτιν στην Ουκρανία, ποιεί την ίσα, σφυρίζει αδιάφορα και μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση για να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και του της Γενικής Συνελεύσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έρχεται όμως τώρα και με αποτροπιασμόν και μεταβδελιγμίας αποκηρύσει την παρανομία του κυρίου Πούτιν. Όχι κύριοι. Ο κύριος Πούτιν διδάχτηκε από σας, οι οποίοι είστε οι καλύτεροι. Συνεπώς, εγώ θα έρθω μαζί σας και θα στηρίξω με τα φανατισμού την απομάκρυνση των ρωσικών στρατευμάτων από την περιοχή, εάν δω εσάς που αγωνίζεστε, ποιοι είστε εσείς, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες κτλ., που αγωνίζεστε για την αποκατάσταση αυτής της φρικτής παρανομίας και αδικίας, να κάνετε το ίδιο και για την Κύπρο του Βορρά, η οποία είναι κατεχόμενη με 40.000 Τούρκους στρατιώτες. Ωραία. Ένα αυτό. Ναι. Να ξεχάσω το Κόσοβο. Καλά. Όχι, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Όχι, δεν ξεχνάτε. Ούτε αυτό. Και άλλα πολλά. Δηλαδή, έπρεπε να τα πω αυτά για να δούμε και εμείς, οι οποίοι παπαγαλίζομαι, ψητακίζομαι, τι κάνουμε. Α, ο Πούτιν. Ναι, βεβαίως. Παράνομος είναι. Ναι. Θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα και εμείς. Γιατί εμείς είμαστε ευαίσθητοι. Ο Πούτιν είναι δικτάτορ. Είναι ολοκληρωτικός. Πρώτος έσπευσε ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, να καταδικάσει έτσι τον Πούτιν, λέγοντας μάλιστα ναι, ότι παραβιάζει. Προσέξτε, κατάφορα είπε. Βεβαίως. Ναι, ναι, αλλά ο κύριος πρωθυπουργός. Αλλά σέβασε και αυτά που είπατε. Εξαντλεί την ευαισθησία του εκεί και μας λέει για την Κύπρο ότι αφενός μεν είναι τρίτο κράτος. Αφετέρου ότι οι κυρώσεις, τώρα μπαίνουμε στο κεφάλαιο των κυρώσεων, οι κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, λέει, δεν είναι αυτός σκοπός. Τώρα όμως τι ζητά? Ζητά τις πλέον σκληρές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Ακριβώς. Και θα είναι και αυτός, λέει, και η Ελλάς και τα λοιπά, να έχουμε έναν αλγόριθμο και να τον ακολουθούμε. Αυτά. Λοιπόν, κύριε Γρίβα, ακούσαμε τον καθηγητή. Νομίζω ότι τα έβαλε στην πολύ σωστή σειρά τους ο κύριος Μάζης, όπως πάντα βέβαια. Όμως το γεγονός ότι έσπευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους πρώτους έτσι, να καταδικάσει αυτή τη στάση του Πούτιν, χωρίς όμως να βάλει στο λόγο του και αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα και ουσιαστικά στοιχεία που είπε ο καθηγητής, νομίζω ότι δείχνει και το τι μπλέξιμο μας περιμένει στη συνέχεια. Διότι εδώ μην ξεχνάμε, η Ελλάδα είναι γεμάτη αμερικανικές βάσεις. Μια ανάφλεξη ακόμα και δεν ξέρω πού μπορούμε να μπλέξουμε, ειδικά και μετά τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη. Ήθελα λοιπόν και το δικό σας το σχόλιο πριν πάω και στον κύριο Γάκη. Ναι, ευτυχώς καταρχήν και καταρχάς η ρωσική επέμβαση είχε έναν τέτοιο χαρακτήρα που τουλάχιστον προσωρινά το ενδεχόμενο μιας γενικότερης ανάφλεξης έχει απομακρυνθεί. Και πλέον έχει γίνει κατανοητό και στις δυτικές πρωτεύουσες και στην Ουάσιγκτον ότι στρατιωτική εμπλοκή υπέρ της Ουκρανίας, πέραν ότι είναι εκτός νομικής λογικής, εκτός λογικής έτσι κι αλλιώς, είναι και αδύνατη να συμβεί για τον απλούστατο λόγο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο απόλυτο μηδέν. Δηλαδή να πούμε πράγματα με το όνομά τους. Τώρα κάτι έτσι πομπόδεις κραυγές από αναλυτές και δημοσιογράφους ότι χίλιοι στρατιώτες Γερμανοί ή Άγγλοι ή έναντι τορπιλικό που έχει ξεκινήσει και τα λοιπά, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή από μόνο το γεγονός της στρατιωτικής ανυπαρξίας της Δύσης σε όλα τα επίπεδα, μιλάμε για συμβατική ισχύ, δεν βάζουμε το θέμα των πυρηνικών όπλων, δείχνει ότι κάθε είδους στρατιωτική αντίδραση σε μια τέτοια, σε μια εξέλιξη στην Ουκρανία θα ήταν και από αυτή την άποψη θα ήταν εκτός πραγματικότητας. Χώρα που δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση έτσι κι αλλιώς για τον απλούστατο λόγο ότι η Ουκρανία δεν είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, οπότε φαίνεται ότι τουλάχιστον προς ώρας απομακρυνόμαστε από μια επικίνδυνη κατάσταση που θα μπορούσε να μας βάλει
στο στόχαστρο, να το πούμε έτσι, της ρωσικής πολεμικής μηχανής. Ωστόσο, μπαίνουμε σε μια νέα ιστορική πραγματικότητα. Η ιστορική πραγματικότητα αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Θα λέγαμε η έναρξή της ήταν το 1999 στην περιβόητη στροφή πάνω από τον Ατλαντικό του Γευγένη Πριμακόφ, όταν αποφάσισαν οι Ρώσοι επί Γέλτσιν ακόμη ότι μέχρι εδώ και ξεκινάμε μια πορεία κατά κάποιο τρόπο αμφισβήτησης, αντίστασης στην ηγεμονία του ΝΑΤΟ. Αλλά σήμερα έγινε ένα άλμα και πάμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Έχουμε μπει ήδη μέσα αυτό το ψυχρό πόλεμο. Μπαίνουμε επίσης σε ένα διεθνές σύστημα μέσα στο οποίο θα γίνονται μεγάλοι διαγωνισμοί. Έχουμε μια Τουρκία η οποία είναι δεδομένο, όσο σίγουρο είναι ότι ο ήλιος αύριο θα βγει από την Ανατολή, τόσο σίγουρο είναι ότι στο άμεσο χρονικό διάστημα, τους επόμενους μήνες δηλαδή, η Τουρκία θα εντείνει πάρα πολύ την επιθετικότητά της έναντι της Ελλάδος, προσπαθώντας να κεφαλαιοποιήσει όλη αυτή την περίοδο της αστάθειας και προωθώντας όλες αυτές τις παρανοϊκές της έτσι απόψεις. Και έρχομαι σε αυτό που πάρα πολύ σωστά ακριβώς έθεσε ο καθηγητής μου ο Γιάννης Ομάζης, ότι όλα είναι θέμα διεθνούς δικαίου και δεν μπορείς να είσαι και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Δηλαδή, από τη στιγμή που τίθεται στον πυρήνα της πολιτικής της Δύσης αλλά και της πολιτικής Ελλάδος το θέμα της υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου και εμείς είμαστε με το διεθνές δίκαιο, πρέπει να είμαστε γενικός. Δεν μπορεί να είμαστε ειδικός. Δεν μπορεί να είμαστε με το διεθνές δίκαιο στο θέμα της Ουκρανίας και εναντίον του διεθνούς δικαίου. Αφήστε την Κύπρο στο δικό μας το ζήτημα σήμερα. Δηλαδή, έχουμε σήμερα, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ξεκινάει ο ποιο γύρο είναι ο 67ος, 78ος, 64ος. Ποιο είναι, ναι, των ελληνοτουρκικών συνομιλιών. Γιατί πράγμα. Αστείο έχει κατατίσει. Λοιπόν, εάν λοιπόν θέλουμε πράγμα, εδώ δίνεται μια ευκαιρία στην Ελλάδα, στην ελληνική κυβέρνηση, αυτή την ελληνική κυβέρνηση, να κάνουμε αυτό, προβάλλει και αυτό το πράγμα. Προβάλλει δηλαδή το διεθνές δίκαιο, ότι παιδιά, δεν γίνεται πλέον να συζητάμε με την Τουρκία. Δεν γίνεται να συζητάμε μια χώρα που έχει εξαφανίσει το διεθνές δίκαιο, που λειτουργεί δηλαδή συνειδητά, κάθεται και λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο, με ενδιαφέρουν τα εθνικά μου συμφέροντα όπως τα αντιλαμβάνομαι εγώ και οι διεθνείς μου πολιτικοί, που το είπε ο Τούρκος πρέσβης στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών στο Όσλο. Είπε πολύ απλά ότι δεν με ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο, με ενδιαφέρει ότι εγώ θέλω να ελέγχω ένα μεγάλο κομμάτι του Αιγαίου. Λοιπόν, εάν λοιπόν έχουμε φτάσει σε σημείο αν λοιπόν είμαστε ενώπιον μιας στρατηγικής επιλογής ή με το διεθνές δίκαιο ή με τους μηχανισμούς ισχύως και με τον ομό ρεαλισμό της ισχύως, και αν λοιπόν έχουμε επιλέξει το διεθνές δίκαιο, πρέπει να είμαστε σε θέση να το υπερασπίσουμε πρωτίστως και για τον εαυτό μας. Και επειδή ακριβώς αυτός ο νέος ψυχρός πόλεμος, ο οποίος μπήκε σε μια νέα φάση χτες, είναι δεδομένο, επαναλαμβάνω, ότι θα προκαλέσει και μια ακραία επιθετική τουρκική στρατηγική, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Λοιπόν, θα υπερασπίσουμε τον εαυτό μας και το διεθνές δίκαιο, ή θα υπερασπίζουμε το διεθνές δίκαιο μόνον όταν δεν αναφέρεται για την Ελλάδα και όταν είναι υπέρ της Ελλάδος θα το αγνοούμε υπέρ εχθρικών δυνάμεων. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα για ολόκληρο το σύστημα εξουσίας στην Ελλάδα. Μια φράση θα μου πει. Ναι, κύριε καθηγητά μου, βεβαίως. Η σεπείρωση αυτών τα οποία είπε ο κύριος Γρίβας, θα προσθέσω το εξής. Ο κύριος Καλίν, μετά από την ομιλία του κυρίου Πούτιν, τι είπε? Ακούμε πολύ προσεκτικά τον κύριο Πούτιν. Έβαλε νέα μέτρα και νέους όρους. Εκεί ο κύριος Καλίν δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά στο διεθνές δίκαιο. Τι μας είπε? Προσέξτε, διότι αυτά που έκανε ο Πούτιν μπορούμε να τα κάνουμε και εμείς. Μπράβο. Λοιπόν, κύριε Γάκη, ο λόγος εσάς. Ακούσατε και τους καθηγητές. Είπατε θα μας μιλήσετε για Ανατολή και Δύση. Σας ακούμε. Ακούω με πολύ προσοχή και δεν σας κρύβω ότι ανησυχώ εντονότατα, διότι η ευγενική προσέγγιση την οποία κάναν οι προλαλήσαντες εμένα με βρίσκει λίγο έκπληκτο, διότι εγώ διακρίνω ότι δεν έχουμε στρατηγική. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο για μια χώρα που περικλείεται, που περιβάλλεται πανταχώθεν από δυνητικούς εχθρούς. Η Ελλάδα ποτέ δεν επιβίωσε χάρη στην ποσότητα των πολιτών της. Πάντοτε επιβίωνε χάρη στην ποιότητα.
και πέρασε πάρα πολλά δεινά όταν αυτή η ποιότητα κατέπιπτε και έπιπτε σε ανυποληψία. Μια τέτοια περίοδο δυστυχώς διάγουμε τώρα. Και δεν είναι η συμπεριφορά στο θέμα της αντιμετώπισης μιας επιδημίας ή της αντιμετώπισης της οικονομικής κατάστασης, της υπερχρέωσης της χώρας. Είναι η απουσία πηξίδας. Η απουσία ενιαίας πηξίδας. Διότι θα συμπληρώσω στα πολύ σωστά τα οποία είπαν οι προλαλήσαντες, ότι ο κίνδυνος ελοχεύει και στα βόρεια σύνορά μας. Ελοχεύει και στο κρατήδιο των Σκοπίων, το οποίο εγώ φυσικά δεν θα το πω ποτέ Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, ως Μακεδόνας, αλλά ελοχεύει και στο Κόσοβο, το οποίο θυμηθείτε ότι επί σειρά δεκαετιών χαρακτηρίζεται ως η θριαλίδα της Ευρώπης, η πυρητιδαποθήκη μάλλον της Ευρώπης. Και εκεί είναι το επόμενο βήμα το οποίο εξυφαίνεται υπερατλαντικά. Παρακολούθησα δε, και προσπαθώ να είμαι αμερόληπτος, την προσπάθεια να σύρουν τη Ρωσία σε αυτή την κατάσταση. Είναι μια προσπάθεια η οποία για όποιον θέλει να βλέπει αμερόληπτα, είναι ορατή. Προσπάθεια με ημερομηνίες επιθέσεως. Προσπάθεια με δηλώσεις οι οποίες ξεφεύγαν από την πραγματικότητα. Προσπάθεια η οποία πλήττει κέρια το κύρος και τις ηγεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών. Και κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να θέσω και να με διορθώσουν αν κάνω λάθος οι αγαπητοί συνδεδημόνες, είναι ότι η Ουκρανία και η Τουρκία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν με τον άξονα, εάν δεν απατάει η μνήμη μου. Και αυτό... Ή το επιτίδιος ουδέτερος. Ουσιαστικά εκάλυπτε τα συμφέροντα του άξονα, αλλά ετηρούσε μια επιφανειακή ουδετερότητα. Και αυτό με βάζει σε υποψίες έντονες για την στάση της Γερμανίας. Έχω την αίσθηση ότι η κύρια γεννησιουργός δύναμη πίσω από όλα αυτά είναι η Γερμανία. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Εδώ οι καθηγητές έχουν το λόγο να σας απαντήσουν. Κοιτάξτε, κύριε Βάζη, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Γερμανία θα έχει κέρδος. Ποιο είναι το κέρδος το οποίο θα έχει? Εάν όντως αλλάξουν οι συνθήκες ροής του συμπλέγματος των δύο αγωγών, Μπρέτσκο και Σουγιούζ, οι οποίοι περνούν από τα εδάφη της Ουκρανίας προς την Ευρώπη, δηλαδή διακοπή η ροή, εάν λέω, τότε μοιραία, παρά τις αντιρρήσεις τις αμερικανικές, θα έχουμε αναγκαστικά για την αντιμετώπιση των άμεσων ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης λειτουργία του NS2, δηλαδή του Nord Stream 2, το οποίο αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστό ενώ έχει τελειώσει για τα γνωστά διπλωματικά προβλήματα και τις αμερικανικές φοβίες εξαρτήσεως της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτός ο αγωγός μπορεί να μεταφέρει 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως και μαζί με τον Nord Stream 1 μεταφέρει επίσης, ο οποίος μεταφέρει επίσης άλλα 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, τώρα υπολειτουργεί στο ίμιση, αλλά μπορεί να φτάσει εκεί και μοιραία θα φτάσει, γιατί πώς θα αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες. Μαζί με την παροχή του αγωγού Γιαμάλ, ο οποίος και αυτός μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο μέσω των εδαφών της Γερμανίας, θα έχουμε ουσιαστικά από τα 330 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, το οποίο εισάγει σε διάφορες μορφές η Ευρώπη, είτε LNG είτε υπομορφήν αέρια, θα έχουμε ουσιαστικά
το μισό περίπου φυσικό αέριο να εισάγεται μέσω Γερμανίας. Άρα η Γερμανία ωφελείται από αυτό. Βεβαίως, ένας πόλεμος με την Ουκρανία, με της Ρωσίας, με την Ουκρανία, που θα ενέπλεκε και την Ευρώπη, δεν την συμφέρει καθόλου λόγω των τεραστίων γερμανικών επενδύσεων στα ρωσικά εδάφη. Όπως δεν συμφέρει και τη Γαλλία. Διότι και η Γαλλία έχει τουλάχιστον 24 μεγάλα κεντρικά καταστήματα της Société Générale διασκορπισμένα στη Ρωσία και κυρίως στην Αγία Πετρούπολη και στη Μόσχα. Επίσης η ENGIE, η γαλλική τεχνική εταιρεία, η κατασκευαστική, κατασκευάζει χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα οδών στη Ρωσική Ομοσπονδία και η Total εργάζεται προς την κατεύθυνση αξιοποιήσεως των φυσικών αερίων της Αρκτικής μαζί με την Gazprom. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Ευρώπη εδώ, όπως αυτή εκφράζεται από τον κλασικό της άξονα Γαλλία-Γερμανία, δεν είναι ιδιαιτέρως πρόθυμη γι' αυτό. Εκείνοι οι οποίοι περιμένουν να αναλάβουν ένα κέρδος είναι από τον πόλεμο τριβής της Ρωσίας, τον πιθανό με την Ουκρανία και την εμπλοκή της, που φαίνεται να απομακρύνεται ως ενδεχόμενο, είναι οι Αμερικανοί, οι οποίοι θα έχουν μια υψηλή τιμή φυσικού αερίου και θα μπορούν να προωθούν το δικό τους shale gas όσο μπορούν να αντέξουν στην κάλυψη των αναγκών της Ευρώπης. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Κύριε Γκάκη μου, πρέπει να πάω σε ένα διάλειμμα με ειδοποιούν. Ναι, παρακαλώ. Μια μικρή κουβέντα για να το επεξεργαστείτε. Παρακαλώ. Τούτων δοθέντων. Θα πω κάτι το αιρετικό. Μήπως η Ευρώπη θα ήταν προτιμότερο να αρχίσει να σκέφτεται να ενσωματώσει και τη Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αιρετικό, είναι εγκολικό, δεν είναι αιρετικό. Εγκολικό είναι, λοιπόν. Να το αφήσουμε το ερώτημα να πλανάται μέχρι να επιστρέψουμε. Έχω γεννηθεί στη Γενέβη. Να επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σε ένα σύντομο διάλειμμα πάμε αμέσως. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας με εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα, γιατί η ρωσο-ουκρανική κρίση, βλέπετε, κυριαρχεί στην επικαιρότητα, τουλάχιστον όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας κυρίως, γιατί όλα αυτά, επαναλαμβάνω, ξέρετε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μακριά η Ουκρανία, είναι μακριά η Ρωσία, δεν έχει τέτοια. Στη διεθνή πολιτική σκηνή όλοι επηρεάζουν τους πάντες. Λοιπόν, μαζί μας ο Γιάννης Μάζης, καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Κώστας Γρίβας, καθηγητής Σχολής Ευελπίδων και ο Δημήτρης Γάκης, γιατρός πρώην διοικητής του ΑΧΕΠΑ. Τους ευχαριστώ θερμά και τους τρεις, ήδη πέρασε το πρώτο μισάωρο, κύριε Γάκη, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι. Λοιπόν, ακούστε, εγώ άκουσα χτες το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης του Βλαδίμιρου Πούτιν. Είπε σε κάποια στιγμή ότι όταν, ξέρετε, ο Πούτιν είναι τόσα χρόνια εκεί, έτσι, πρόεδρος, πρωθυπουργός, έχουν περάσει πλανητάρχες και πλανητάρχες από αυτόν σε συναντήσεις μαζί του. Σε μια συνάντηση που είχε, λέει, με τον Μπιλ Κλίντον, του είχε πει ότι μήπως να συζητήσουμε να μπει και η Ρωσία στο ΝΑΤΟ. Και ο Κλίντον, λέει, γέλαγε, ούτε καν απάντησε. Και είναι ενδεικτικό, δηλαδή, του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντιμετωπίζουν τη Ρωσία. Αυτό, έτσι, σε σχέση με αυτό που είπατε πριν. Λοιπόν, είναι πολλά. Επίσης, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο στα όσα είπατε για τη Γερμανία και απάντησε ο κύριος καθηγητής. Τελικά, αυτή η Γερμανία από παντού κερδισμένη είναι. Ό,τι και να γίνει, θα βρουν έναν τρόπο να κερδίσουν. Μου θυμίζει, να το πω και λίγο ποδοσφαιρικά, αρέσουν στο φίλο μου τον Κώστα τον Γρίβα αυτά. Ο Γκάρι Ολίνεκερ είπε κάποτε ότι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας διαρκεί 90 λεπτά, αλλά στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει εδώ τώρα. Δηλαδή, αυτά που είπε ο κύριος Μάζης είναι τρομερά. Θα καταστραφεί όλος ο κόσμος, αν οι Γερμανοί θα κερδίσουν πάλι. Θα βρουν τον τρόπο. Θα αλλάξουν τις ισορροπίες και θα κερδίσουν. Τι να πω. Σας ακούω, κύριε Γάκη. Και βλέπουμε και τη θλιβερή έκπτωση της ηγεμονικής χώρας στη διπλωματία της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι απίστευτο αυτό που είδαμε και που σχολιάσανε οι αγαπητοί συνεντημόνες προηγουμένως. Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας να πέφτει σε τέτοια γκάφα. Άμα, δηλαδή,
Ναι, να μας σχολιάσει ο Κώστας ο Γρίβας, γιατί και αυτά του αρέσουν. Κύριε Γρίβα, η Μεγάλη Βρετανία, εκτός από αλαζόνες πολιτικούς, με εξαίρεση ίσως τον τεράστιο Τσόρτσιλ, νομίζω ότι έχουν ακόμα εκείνη την αντίληψη της απεικιοκρατίας. Βλέπουν δηλαδή την υδρόγειοσφαίρα όπως την πιάνει ο κύριος Μάζας και βάζει το δάχτυλο και αναλύει τα πάντα. Βλέπουν όλο τον κόσμο δικό τους, νομίζω. Και πηγαίνουν παντού. Να τώρα και εκεί στην Ουκρανία έχουν εμπλοκή. Μικρή, ίσως. Ποσοτικά που έλεγε ο κύριος Γάκης, μικρή. Ποιοτικά όμως. Μεγάλη. Μεγάλη είναι. Είναι μεγάλη. Ωραία. Μεγαλύτερη. Μάλιστα. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν είναι το φαινόμενο αυτό μόνο, δεν εμφανίζεται μόνο στην Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε γενικότερα μια τεράστια κρίση ηγεσιών σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι απλώς μόνο ότι το ανώτατο πολιτικό προσωπικό είναι λιποβαρές για παρόμοιες έτσι καταστάσεις, καμία σχέση με τους λεγόμενους πολεμιστές του ψυχρού πολέμου, αλλά από ό,τι φαίνεται και το μεσαίο προσωπικό, η λεγόμενη γραφειοκρατία, η θεσμική γραφειοκρατία των μηχανισμών άσκησης και εξωτερικής πολιτικής είναι σε μια περίεργη κατάσταση. Ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται, θα το πω λίγο βαριά, σαν να κατά κάποιο τρόπο να έχουν μπει κάποιες σέχτες και να έχουν καταλάβει κομμάτια του μηχανισμού εξουσίας και κάνουν τρελά πράγματα. Δηλαδή, αντιφατικά, το είδαμε και στη δική μας περίπτωση, στην περίπτωση του East Med. Δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνουμε σε ψυχρό πόλεμο με τη Ρωσία σε νέα φάση, σε πολύ έντονη. Δεν μπορεί το θέμα που είπε ακριβώς ο κύριος Μάζης να είναι η αιμονή των Αμερικανών, να είναι η ενεργειακή ομοιρία, όπως το θέτουν αυτοί, της Ευρώπης από το ρωσικό, τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και να υπονομεύουν την ίδια στιγμή ένα σχέδιο, τον East Med συγκεκριμένα, έστω και με αυτό το περιβόητο, το non-paper, το οποίο θα έπαιζε κρίσιμο ρόλο ακριβώς στη μείωση αυτής της εξάρτησης. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Και όλα αυτά για να κάνει το χατήρι της Τουρκίας. Λοιπόν, εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα. Υπάρχει αυτό το κενό εξουσίας, να το πούμε έτσι, που υπάρχει στη Δύση. Έχει επιτρέψει σε μηχανισμούς περίεργους που προωθούν συγκεκριμένα συμφέροντα, λοιπόν, να έχουν βάλει την Τουρκία, να την έχουν τοποθετήσει μέσα στον πυρήνα της δυτικής πολιτικής αυτή τη στιγμή. Οπότε η Ελλάδα με αυτή την, να μην πω παρανοϊκή, να πω έτσι με την αφελή προσήλωσή της στο ότι ακριβώς επειδή έχει δώσει γη και είδος στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ανταμυφθεί, είναι πολύ απλά εκτός πραγματικότητος. Οπότε το κενό εξουσίας που υπάρχει είναι γενικό και στην Ευρώπη. Ας πούμε, ποιοι είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση το Μακρόν. Δηλαδή, μόνο η Γαλλία και ο Μακρόν έχουν μια σοβαρή παρουσία. Όλοι οι υπόλοιποι δεν τους ξέρουμε. Δεν τους ξέρουμε γιατί δεν υπάρχουν. Είναι πρακτικά ανύπαρκτοι. Δηλαδή, ποια είναι η πολιτική της Ισπανίας για αυτό το πράγμα, ας πούμε. Έχουν μια πολιτική που ξεπερνάει τις 12 ώρες, δεν λέω το 24ωρο. Λοιπόν, μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Οπότε, μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχουμε θέμα. Οπότε, αυτό που είδαμε, αυτό το φαινόμενο της εκλεκτής υπουργού, που υπό άλλες συνθήκες θα έδινε έμπνευση σε κωμωδίες το καλοκαίρι στο Δελφινάριο, ας πούμε, νομίζω ότι δεν περιορίζεται μόνο στη Μεγάλη Βρετανία. Κύριε Μάζη, τα ακούω όλα αυτά βέβαια, είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα λέτε. Να πω κάτι, γιατί ο κύριος Δένδιας επαλαμβάνει συνεχώς, για να τον ακούνε οι Τούρκοι φαντάζομαι, έτσι, ότι δεν πρόκειται να κάνουμε εξορίξεις υδρογονανθράκων στο Αιγαίο. Εντάξει, το δεύτερο το είπα και στην αρχή που είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει εκμετάλλευση με την Τουρκία, αλλά μόνο να έλεγε ότι θα γίνει και στην εκμετάλλευση με την Τουρκία, αν γίνουν. Αλλά γιατί επαλαμβάνει κάτι το οποίο θα προσέφερε στην Ελλάδα τεράστια ωφέλη και μάλιστα σε μια εποχή όπου η ενεργειακή κρίση κορυφώνεται. Διότι προσφέρει. Το λέω γιατί έχετε ασκήσει κριτική πολλές φορές. Διότι προσφέρει ασφάλεια σε ό,τι αφορά, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω αν το θέλει ο άνθρωπος, γιατί όντως μπορεί να πιστεύει στην πράσινη ανάπτυξη. Δεν μπορώ εγώ να δικάσω προθέσεις. Εκείνο όμως που μπορώ να πω είναι ότι αντικειμενικά προσφέρει ασφάλεια, διασφαλίσεις σε δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι η αμερικανική, η οποία θέλει μέσω του τέρμιναλ της Αλεξανδρουπόλεως να μεταφέρει φυσικό αέριο προς τα Βαλκάνια δικό της, shale gas, και η άλλη είναι η γερμανική, την οποία εμέσως διαβεβαιώνει
ότι να μην ανησυχεί, δεν θα χρησιμοποιήσουμε άλλες μορφές ενέργειας, αλλά εναλλακτικές μορφές ενέργειας και θα εισάγουμε ανεμογεννήτριες από την Γερμανία, που ξέρετε και τις φτιάχνετε ιδιαίτερως καλά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, και κάτι άλλο, υποκρύπτει ή θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι υποκρύπτει μία φοβία στο να μην αναταράξει τα πράγματα, να μην σύσει την πτέρυ δηλαδή, ως κόνικλος, ο οποίος θα τραβήξει την προσοχή του κυνηγού. Ποιος είναι ο κυνηγός στη συγκεκριμένη περίπτωση? Η Τουρκία. Να μην ανοίξει την όρεξη δηλαδή της Τουρκίας, γιατί θα αναγκαστεί κάποια στιγμή η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί να αμυνθεί για να διατηρήσει τα εθνικά της συμφέροντα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πιστεύω ότι αυτά τα τρία είναι που περιέχει το μήνυμα. Είτε ο κύριος Δένδιας το κατανοεί, είτε δεν το κατανοεί. Και σας ξαναλέω, δεν πρόκειται να κάνω δίκη προθέσεων. Το αντικειμενικό αποτέλεσμα της δηλώσεως εξετάζω. Κύριε Φανίδη, μου επιτρέπετε μια... Παρακαλώ, παρακαλώ, για να σου λέω και στον κύριο Γάκη. Παρακαλώ. Προσωπική μου ελπίδα είναι ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει κάποιο σχέδιο κρυφό της κυβέρνησης και γενικότερα του μηχανισμού της εξωτερικής πολιτικής που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες και μακάρι να είναι έτσι. Γιατί είναι αδιανόητο να πεις ότι εσύ δεν θα εκμεταλλευτείς τους υδρογονάνθρα και σου αυτή την περίοδο. Δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, δεν είναι μόνο των υψηλών τιμών της ενέργειας. Είναι ότι ακριβώς αυτός ο νέος ψυχρός πόλεμος και το μεγάλο παιχνίδι στην παγκόσμια σκακέρα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτό ακριβώς, από τη γεωγραφία της ενέργειας. Δεν είναι μόνο θέμα πόσα λεφτά έχουν όλα αυτά. Οπότε εσύ και στη θέση που είσαι, γιατί άλλο να ανακάλυψε ένα μεγάλο κοίτασμα, ας πούμε, και να σου είναι Νέα Ζηλανδία, που είναι δύσκολο να το βάλεις μέσα εδώ. Το φυσικό αέριο είναι regional αγαθό, είναι περιφερειακό. Δεν μετακινείται εύκολα. Και οι αρχιτεκτονικές μετακίνησης υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι δυσκίνητες και δεν μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να επιλύσουν το πρόβλημα. Είναι βοηθητικές των περιφερειακών. Οπότε στη θέση που είσαι, δεν μπορείς να πεις εγώ δεν παίζω. Γιατί θα σε διώξουν οι άλλοι. Δηλαδή θα βρεθούν μηχανισμοί που θα σε εξαλείψουν από την περιοχή. Η ενεργειακή δηλαδή αυτοεξάλληψη της χώρας σε βάθος χρόνου δεδομένων αυτών ακριβώς των συνθήκων συνεπάγεται γεωπολιτική αυτοκτονία. Οπότε θεωρώ ότι είναι αδιανόητο. Κάποιο σχέδιο υπάρχει και απλώς εμείς δεν ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες. Ή μπορεί να είναι κάποιος τακτικισμός. Το σχέδιο υπήρχε στην αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών, την Αμερικανοτουρκίδα, η οποία ήταν εκείνη η οποία προκάλεσε την έκδοση αυτού του non-paper. Και το έκανε κάτω από τη μύτη της Γερουσίας και του Κογκρέσου. Και τώρα πλέον βλέπουμε ότι οι γερουσιαστές, ο κύριος Γκάς Μπιλιράκης και η κυρία Ολυμπίτη, έχουν κάνει επιστολή προς την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και προς το Κογκρέσο και προς τον Πρόεδρο, ούτως ώστε κάνουν έναν αγώνα δηλαδή για να καταγγείλουν τις ενέργειες αυτές της Αμερικανοτουρκίδος λομπίστριας αναπληρώτριας Υπουργού Εξωτερικών, η οποία ήταν και στη βάση της δημιουργίας αυτού του σκανδάλου, της προσπάθειας καταργήσεως του EastMed. Δεν ξέρω πόσοι συμπολίτες μας το ξέρουν, αλλά έτσι έχει το πράγμα και ήδη έχει αρχίσει να κυκλοφορεί ως είδηση, μαζί με την επιστολή των καλών αυτών φιλελλήνων γερουσιαστών, ούτως ώστε να μπορέσουν να επιδείξουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στρέφονται εναντίον των συμφερόντων των στη Μεσόγειο όταν υιοθετούν τέτοιου είδους σκοτεινές και δόλιες προτάσεις. Αλλά αυτό έπρεπε να το κατανοήσουν κυρίως εκείνοι οι οποίοι επέχεραν εδώ στην Ελλάδα, διότι τι ωραία θα απαλλαγούμε πλέον από τον EastMed, ο οποίος, βρε παιδί μου, μπορεί να μας φέρει και αντιμετώπους με τους Τούρκους οι οποίοι δυσαρεστούνται. Άρα ένα βάρος έφυγε από πάνω μας. Αυτή η κατάσταση του να φοβούμεθα να υπερασπίσουμε την εδαφική μας ακεραιότητα, τη γεωπολιτική μας ύπαρξη, μην τυχόν και ενοχληθούν οι απέναντι, ειλικρινά δεν ταιριάζει με αυτήν την ευαισθησία που επιδεικνύουμε για τον Ντομπάς. Δεν ταιριάζει. Κύριε Γάκη, σας ακούμε. Απόλυτα σωστά όλα αυτά τα οποία ακούω.
Σαφέστατα, ο κύριος Δένδιας το είπε για να ακουστεί προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο. Διότι δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση άγεται και φέρεται άβουλα, χωρίς να ορθώνει ανάστημα, χωρίς να προτάσει τη λογική, από τις επιθυμίες των υπερατλαντικών συμμάχων μας. Καλή η συμμαχή μας, αλλά και τα συμφέροντα, τα δικά μας και τα συμφέροντα της Ευρώπης, είναι ακόμα καλύτερα. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς αυτός ο οικονομικός γίγαντας, ο οποίος έχει πύληνα πόδια, διότι δεν έχει δική του ενέργεια, θα μπορέσει να εξασφαλίσει δική του ενέργεια. Θα έπρεπε λοιπόν κατά προτεραιότητα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαπνέονται από το πνεύμα της ενότητος, κάτι για το οποίο έχω πολλές αμφιβολίες, ειδικά για την Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία φάνηκε, αποκόπηκε σχετικά νωρίς. Εφόσον λοιπόν διαπνέονται από αυτό το πνεύμα, να στυλώσουν τα πόδια και να στηρίξουν την εξόρυξη και των πετρελαίων και του φυσικού αερίου της περιοχής που ανήκει στην χώρα μας, της υφαλοκρηπίδας της χώρας μας. Επομένως, εγώ μένω έκπληκτος με αυτή την ιστορική ανεπάρκεια της ηγεσίας της Ευρώπης να ορθώσει το ανάστημά της. Δεν βλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καθοδική πορεία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκβιάζουν και προσπαθούν. Είναι ξεκάθαρο το παιχνίδι το οποίο παίζεται κατά με, με την Ουκρανία και με τον αγωγό και με τους αγωγούς. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή δεν το έκρυψαν οι άνθρωποι. Δεν θέλανε τον Nord Stream 2, δεν θέλουνε τον αγωγό της Μεσογείου. Επομένως, γιατί δεν καθόμαστε σαν κράτη, σαν ηγεσίες των κρατών, να ομονοήσουμε και να στρεφούμε προς αυτή την κατεύθυνση? Μάλιστα. Κύριε Μαζί, κύριε καθηγητέα, στην Ουκρανία είναι 100.000 ομοεθνείς μας, έτσι. Τουλάχιστον το μάθαμε και αυτό τώρα τελευταία, γιατί δεν, πραγματικά δεν άλλοι ξέρω. Άλλοι ανεβάζουν σε 130. Έτσι, θα σας πω, άλλοι σε 130. Δόθηκε βέβαια από οδηγία στο να εγκαταλείψουν τη χώρα, αλλά δεν έγινε αυτό. Προτιμώ να παραμείνουν εκεί και λογικό είναι, δεν εγκαταλείπεις εύκολα το σπίτι σου, την οικογένειά σου, για να φύγεις υπό το ενδεχόμενο μιας εισβολής ή όχι. Η ελληνική κυβέρνηση πιστεύετε ότι χειρίστηκε καλά το θέμα των ομοεθνών μας? Δηλαδή είχε παρέμβαση εκεί? Γιατί ξέρετε, τώρα δεν συνδέεται, αλλά εγώ θα το πω, δεν συνδέεται. Οι πρώτοι νεκροί ήταν Έλληνες εκεί, πολίτες. Οι Ουκρανοί στρατιώτες σκότωσαν Έλληνες πολίτες εκεί. Εντάξει, έναν σκότωσαν και τον άλλο τραμπάτσα, αλλά η ουσία είναι ότι μπορεί να μην συνδέεται, αλλά κάτι λέει αυτό για το πόσο υπολογίζουν τον Έλληνα πολίτη στην Ουκρανία. Ήθελα τη δική σας την άποψη. Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο δηλούται ως έλλειμμα στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας αναφορικά με τους ελληνικής καταγωγής Ουκρανούς πολίτες, είναι η προσπάθεια να αναγνωριστούν ως εθνοτική μειονότητα στο έδαφος της Ουκρανίας και να απολαύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και, και δικαιώματα τα οποία εκπηγάζουν από την ιδιότητα της εθνοτικής μειονότητος. Μέχρι σήμερα η Ουκρανία, την οποία υποτίθεται ότι την δημοκρατική δομή της οποίας και την ελευθερία υποτίθεται ότι υπερασπίζομεν, έχει δείξει μεγάλη αδιαφορία για το θέμα της αναγνωρίσεως ελληνικής εθνοτικής μειονότητος, ενώ ας πούμε έχει αναγνωρίσει τους Τατάρους. Έτσι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα και πρέπει η ελληνική εξωτερική πολιτική να καλύψει αυτό το κενό, διότι είναι υποχρέωση απέναντι στον ελληνισμό της Ουκρανίας να το κάνει. Μάλιστα, κύριε Γρήβα, επειδή έχω λίγα λεπτά ακόμα, να το μοιράσω το χρόνο σας και στον κύριο Γάκη, ένα τελευταίο σχόλιο ήθελα στα όσα πολύ ενδιαφέροντα ακούστηκαν σήμερα εδώ στην εκπομπή. Ακούσαμε και τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Μάζη, έτσι να μας λέει για το τι περνάνε εκεί οι Έλληνες στην Ουκρανία, έτσι, και πώς αντιμετωπίζονται. Μέχρι τους Τατάρους έχουν αναγνωρίσει, τους Έλληνες όχι. Να πούμε ότι οι Έλληνες είναι μάλλον οι πρώτοι κάτοικοι εκεί, δηλαδή όλους τους άλλους τους υποδέχτηκαν.
Δεν είναι κάποια ελληνική κοινότητα που έφτασε εκεί τις τελευταίες δεκαετίες ή τους τελευταίους αιώνες. Ιστορία χιλιάδων ετών. Οι Σλάβοι ήρθαν πολύ μετά οι όλοι οι άλλοι λαοί. Είναι δηλαδή κομμάτι της γης εκεί πέρα που ζουν. Και το πρόβλημα επίσης με την σημερινή Ουκρανική κυβέρνηση μετά το πραξικόπημα του Μαϊντάν το 2014 είναι ότι ακολουθεί μια πολιτική, αν όχι εθνοκάθαρσης, αλλά ομογενοποίησης με βία μέσα. Θυμίζει πάρα πολύ την πολιτική του Κεμάλ Ατατούρκ μετά την άνοδο στην εξουσία. Συνακόλουθα δεν στρέφεται μόνο κατά των ρωσόφωνων, αλλά και άλλων μειονοτήτων που είναι πολλές. Είναι ρουμάνικη η μειονότητα, είναι ουγγρική μειονότητα, η οποία έχει σοβαρά προβλήματα. Γι' αυτό και εγώ παρεπιπτόντως θεωρώ πώς διάολο θα λειτουργούσε συνειδητά και το ΝΑΤΟ ως ένα σώμα τη στιγμή που χώρες του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ουγγαρία, έχουν σοβαρά προβλήματα με τη σημερινή Ουκρανική κυβέρνηση. Τέλος πάντων, και κλείνουμε την παρένθεση. Και επίσης αυτή η ελληνική κοινότητα στην περιοχή της Μαριούπολης, σε περίπτωση γενικότερης ανάφλεξης ή εάν αποφασίσει η Ρωσία να επεκτείνει το χώρο δράσης και επιρροής της, θα τεθεί υπό την σφαίρα διοίκησης της Ρωσίας. Οπότε δεν έχεις κανένα λόγο εσύ να βρεθείς να είσαι υπερβολικά, να το πούμε έτσι, με τη μία πλευρά, δηλαδή με την Ουκρανική πλευρά. Εντάξει, καταδικάζουμε τις ρωσικές ενέργειες, ειδικά όσον αφορά την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά μέχρι εκεί. Και επαναλαμβάνω, νομίζω ότι γενικότερα για την Ευρώπη η μεγάλη πρόκληση δεν είναι να νικήσει τη Ρωσία, που δεν μπορεί να το κάνει. Και επειδή το παιχνίδι παίζεται στην παγκόσμια σκακέρα, η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη είναι αν θα καταφέρει να επιτύχει ένα modus vivendi, μια συνύπαρξη λειτουργική, η Δυτική Ευρώπη εννοώ, με το άλλο κομμάτι της Ευρώπης που είναι η Ανατολική Ευρώπη, η Ρωσία, έτσι ώστε να μην οδηγηθούμε στην πλέον ολοκληρωτική όθηση της Ρωσίας προς την αγκαλιά της Κίνας και δημιουργηθεί ένα πανίσχυρο ευρασιατικό σχήμα με πυρήνα, το σχήμα Πεκίνου, τον άξονα Πεκίνου Μόσχας, το οποίο θα θέσει υποψηφιότητα σε βάθος χρόνου να είναι ο παγκόσμιος ηγεμόνας. Και τότε όλο αυτό που λέμε Δύση, δυτικός πολιτισμός, δυτική αρχιτεκτονική, ευρωγενής κόσμος κτλ. Θα περάσει σε δεύτερη μοίρα και μπορεί και να έχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε τα συμφέροντα της Δύσης που ανήκουμε και της Ευρώπης και τα δικά μας σε βάθος δεκαετιών, όχι τώρα. Και όχι με ποδοσφαιρικές λογικές του τύπου οι Ρώσοι είναι κακοί, να πούμε να τι κακοί είναι οι Ρώσοι, άλλοι είναι καλοί ή το ανάποδο. Κύριε Γάκη, στα δύο λεπτά που απομένουν, ο λόγος σε εσάς για ένα τελευταίο σχόλιο. Συμφωνώ απόλυτα. Οι Έλληνες εκεί είναι αυτόχθονες κάτοικοι. Ήταν οι πρώτοι κάτοικοι, ήταν οι αρχαίοι κάτοικοι αυτής της περιοχής. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από τη Ρωσία, διότι εάν ακούσατε χθες δήλωση του μαέστρου της ορχήστρας, η οποία έπαιξε μεγαλειωδώς στην 9η Συμφωνία του Μπετόβεν στην Αθήνα και ο οποίος είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά ταλέντα νεαρός παγκοσμίως και ζει στη Ρωσία, είπε ότι οι Ρώσοι είναι τα εγγόνια μας πολιτιστικά. Επομένως, δεν νομίζω ότι έχουν να φοβηθούν στην παρούσα φάση με την προσάρτηση αυτών των περιοχών από τη Ρωσία. Τουν αντίον, είχαν αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα από το εθνικιστικό, για να μην χρησιμοποιήσω πιο σκληρό όρο για να χαρακτηρίσω το καθεστώς της Ουκρανίας. Κάτι το οποίο κρύβει ο τύπος, κρύβει και ο ευρωπαϊκός τύπος, κρύβει και ο ελληνικός τύπος δυστυχώς. Κύριε Γάκη, σας ευχαριστώ θέρμα. Σήμερα σε ένα διαφορετικό ρόλο από αυτό που σας ευχαριστώ έχουμε συνηθίσει. Του σχολιαστή. Εξαιρετικός, κύριε καθηγητά. Δεν το συζητώ. Εξαιρετικός. Απλώς να μην τους αποκαλεί ο καλός μας φίλος κύριος Γάκης εθνικιστές, πρόκειται για τους εξής κυρίους. Σβόμποντα, δεξιό τομέα, νέοι Ουκρανοί και βεβαίως την κοινωνικο-εθνικιστική ένωση, οι οποίοι τι είναι, έχουν ως σύμβολο το Wolfs Anker, δηλαδή αυτό το νι με την ενδιάμεση κατακόρυφη γραμμή, και το μαύρο ήλιο, δηλαδή τα δύο κατεξοχήν ναζιστικά σύμβολα, ακριβώς, τα οποία χαρακτήριζαν αφενός μεν
τον ναζιστικό μυστικισμό ο Μαύρος Ήλιος. Αφετέρου δε το Wolf Sanker τι έκανε, ήταν το σύμβολο της 22ης και Δευτέρας SS Panzer Divisionen που αιματοκύλησαν χωριά ολόκληρα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία. Κύριε, αυτά τα σύμβολα έχουν. Κύριε καθηγητέ, αυτοί θα φυλάξουν τη δημοκρατία στην Ουκρανία. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε μια άλλη εκπομπή, νομίζω να βάλατε θέματα τώρα για να τα συζητήσουμε, να σε δημιουργήσετε απορίες την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Κύριε Γρίβα, κύριε Γάκη, φίλες και φίλοι, πιο πολύ από όλους, ευχαριστώ εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Καλό βράδυ σε όλους.